Σας. Να συνεχίσουμε την πολύ ωραία ομολογία την οποία ακούμε του Νίκο του Τουρντάκη. Ποια είχε αυτή την πολύ ωραία εμπειρία με τον Ιησού Χριστό που μα περιέγραψε, ποια είχε μπει στον πνευματικό αυτόν δρόμο, είχε γνωρίσει και είχε αισθανθεί μέσα στη ζωή του την αγάπη αυτή του Ισού Χριστού. Και Νίκο μου από εδώ και πέρα. Κύριε από εκεί όλη μου Μου κόπηκαν από εκείνη τη στιγμή μαχαίρι τα πάντα. Δηλαδή, βλαστήμια, τσιγάρα, ε, επιθυμίε,. Ε, πήρε η ζωή μου ολόκληρη κατευθείαν άλλη στροφή. Όταν σου λέω άλλη στροφή, 180 μοίρες. Άλλη στροφή. Πηγαίνοντας και προχωρώντας πλέον πνευματικά μια νέα πορεία, μια νέα ζωή, μου μιλήσανε ότι ο άνθρωπος μπορεί να λάβει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, όπως οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, η καρδιά μου ήταν πολύ εύκολη πλέον στο να πιστεύει ότι γράφει ο λόγο του Θεού, γιατί η εμπειρία μου με τον Θεό ήταν πολύ δυνατή. Και ξέρει, αυτό είναι το σημαντικό σημείο, γι' αυτό ο Θεό ε, λέει στον άνθρωπο: Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και όλοι φορτωμένοι, και εγώ θα σα αναπαύσω. Ζητάτε από μένα και θα λάβετε ακριβώ για να μπορέσει ο άνθρωπο να διευκολύνει τον άνθρωπο, ώστε ο, ο, ο άνθρωπο με την προσωπική σχέση με τον Θεό που θα αποκτήσει από την πρώτη φορά ξεδιπλώνεται η καρδιά του, ανοίγει η καρδιά του αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός δεν είναι θεωρία, ο Θεός είναι μία πραγματικότητα, είναι, είναι, μια, είναι ζωντανός, είναι αληθινός, αισθάνεται τον Θεό να μπαίνει μέσα στην καρδιά του, είναι διαφορετικά τα συναισθήματα. Οπότε όλος ο Λόγος του Θεού μου φαινόταν πλέον ότι είναι μοναδική αλήθεια. Διαβάζοντας μέσα στο Λόγο του Θεού και μάλλον όχι μόνο διαβάζοντας, αλλά και με προτρέπει ο Λόγος του Θεού να ζητήσω το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, και η, η, εμπειρία από τον άλλον, τον άλλον των ανθρώπων που είχαν λάβει πνεύμα Άγιο μέσα στην εκκλησία ε, με οδήγησαν και εμένα στην εξήτηση του Αγίου Πνεύματος. Μπορώ να σου πω Γιώργο, το πίστεψα από την πρώτη και όλα στιγμή. Άνοιξε το, το, μυαλό σου, άνοιξε η διάνοιά σου και νόησες και κατάλαβες ποιε ήταν οι αιώνιες αλήθειες οι οποίες είχε ο Θεός ετοιμάσει για τον κάθε άνθρωπο προκαταβολής κόσμου. Είμαστε μακάριοι, Νίκο νομίζω yeah. που δεχτήκαμε αυτή την αγάπη του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο μου άνοιξε τη διάνοια Γιώργο, αλλά ε, αυτό το πράγμα είναι σφραγίδα μέσα μου. Δηλαδή, η αλήθεια του λόγου του Θεού σφραγιστήκαν μέσα μου. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι αυτά είναι, ε, αυτή είναι η στόχη τη ζωή μου. Αυτή είναι η στόχη τη ζωή μου. Και πραγματικά, ο άνθρωπο ο οποίο ε, λέει ο λόγο του Θεού, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα σα τα προσθέσει ο Θεό. Όλε τι ανάγκε, όπω μέχρι σήμερα, θα σου πω και παρακάτω, δεν μου έχει λείψει ποτέ, Γιώργο μου, ποτέ τίποτα. Μπορεί να, να έγινα πλούσιο και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Μπορεί να μην έχω μεγαλία και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όμω και πραγματικά έχω δει στη ζωή μου, Γιώργο, είναι ότι ποτέ μου, μα ποτέ μου δεν στερήθηκα τίποτα και έτσι όταν ξεκίνησα, γιατί παντρέθηκα και μικρό, θα σου πω αργότερα στα 20 μου χρόνια παντρέθηκα μια κοπέλα μέσα από την εκκλησία τη Πεντηκοστή που γνώρισε εκεί στη Νίκαια. Ε, φτωχό παιδί ήμουνα, φαντάρω ήμουνα, και όμως μέχρι σήμερα μπορώ να ομολογήσω ότι ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου και τα παιδιά μου στερηθήκαμε ποτέ τίποτα. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λες Νίκο. Είναι η υπέρτατη αλήθεια ότι κοντά στον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει καμία στέρηση στον καμή. άνθρωπο. Καμία στέρηση. Είτε ηλική είτε πνευματική. Και όπω να έρθουν τα πράγματα μέσα στη ζωή μα, έχουμε αυτή τη σφραγίδα, όπω είπε, ότι εμεί είμαστε του κυρίου. Είμαστε. Αυτό είναι η αλήθεια. Μετά άρχισα να ζητάω το πνεύμα του Άγιο Γιώργου. Μπήκα σε ένα πνευματικό, ωραίο πνευματικό αγώνα, όπου ο Θεό μου άνοιγε έναν δρόμο μπροστά και μου έλεγε: Παιδί μου, ζήτα. Ζήτα ό,τι θέλει να σου δώσω. Πλημμυρισμένο πλέον με την αγάπη, πλημμυρισμένο με τη χαρά, μεγάλη στροφή στη ζωή μου, μεγάλη αλλαγή, ευτυχισμένο μέσα μου, ευτυχισμένο, χαρούμενο μέσα μου, ευτυχισμένο ότι πλέον μπορώ να μιλάω όμορφα, ωραία θα μου πει, έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Τελείωσε. Άλλαξαν τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν μπόρεσα από τότε μέχρι σήμερα να ξαναβλαστημίζω γιατί άλλαξαν τα πάντα. Τελείωσαν. Είναι αυτό που λέει ο λόγο του ότι τα αρχαία παρέλθαν τα πάντα, τα κυρίω τα έκανε νέα στιγμή. Έτσι ακριβώ. Και αυτό είναι μια πραγματική που λεει ο λογο οτι τα αρχαια παρελθαν τα παντα τα κυριω εκανε νεα ετσι ακριβω και αυτο ειναι μια πραγματικη αληθεια που τη γνωρίζει κάθε ένα που αναγεννημένο που γεύεται τον Ισού Χριστό στη ζωή του. Άρχισε λοιπόν να ζητάω το πνεύμα του Άγιο και θέλω να σου πω εκεί Γιώργο ότι η γειτονιά μου τώρα ε, έχει αρχίσει και προβληματίζεται γιατί βλέπουν ξαφνικά μετά από δύο μέρες ε, ένα Νίκο διαφορετικό, κουρεμένο, ε, διαφορετικό το ντύσιμο, διαφορετική συμπεριφορά. Ε, ο νύκος ο οποίος το, τον λέγανε και τον λέγανε ξαφνικά βλέπουν έναν άλλον άνθρωπο που δεν τον γνωρίζανε. Και αυτό έγινε αιτία και η γειτονιά μου γιατί είχε, σου είπα ότι είχε μαζευτεί την πρώτη μέρα η γειτονιά. Ε, Άρχισα να πηγαίνω και εκεί στην εκκλησία. Και εκεί έγινε, θέλω να πω, η πρώτη εμπειρία μέσα στη γειτονιά μας. Κάποιος από τη γειτονιά, γιατί φαντάζομαι ότι η Εκκλησία της Πετροπόλης δημιουργήθηκε, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Πετρούπολης, δημιουργήθηκε από τότε. Σωθήκαμε γύρω στα 20 με 30 άτομα εκείνη την εποχή μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών. Ε, σε μία προσευχή που γινόταν στο Καματερό, ε, ολονυχτεία, ε, το Πνεύμα του Άγιου εγώ το, το πίστεψα από την αρχή, το, το ζήταγα με όλο, με, όλη, με όλο τον πόθο της ψυχής μου, με όλη την καρδιά μου. Ζήταγα το Πνεύμα του Άγιου και ήταν μέσα τα πάντα για μένα το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού για μένα ήταν τα πάντα, τα πάντα. Από τη στιγμή που το πίστεψα ότι ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο όπως τους Αποστόλους και αυτό δεν το δίνει για να έχω κάποια εξουσία ιδιαίτερη με την έννοια ότι να είμαι κάποιο ξεχωριστός άνθρωπος αλλά γιατί συνειδητοποίησα ότι χωρίς το Πνεύμα του Άγιο δεν θα μπορέσω να ορθοτομήσω και να ορθοποδήσω στο Λόγο του Θεού σε όλη την πνευματική μου πορεία μέχρι και σήμερα χωρί ε, χωρίς να έχω τη δύναμη του Θεού. Γιατί για μένα το ζητούμενο ήταν να έχω τη δύναμη του Θεού να μην μπορώ να παρασύρουμε από τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Είναι ένας βοηθός στο Πνεύμα του Άγιο. Έτσι. Και είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει όλη την αλήθεια και μας οδηγεί στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Έτσι αυτό είναι γύρω και εκείνο το βράδυ το 29 Σεπτεμβρίου του 79 ξημερώνοντας ε, Κυριακή 30 του μήνα ε, στην προσευχή εκείνη άρχισα να ζητάω το Πνεύμα του Άγιου. Οι, οι γειτόνοι που είχαμε πάει όλοι μας στην προσευχή, καμιά δεκαριά άτομα τότε είχαμε πάει, ε, λέγανε εντάξει μας λένε για το Πνεύμα του Άγιου, ότι είναι αλήθεια, ε, α δούμε και κάποιον δικό μας ότι λαβαίνει Πνεύμα Άγιο να δούμε πραγματικά που μιλάει ξένε γλώσσε που ξέρουμε ότι μεταξύ μα δεν ξέρουμε ξένε γλώσσε, ξέρουμε ένα τον άλλον, δεν θα κοροϊδέψουμε ένα τον άλλον, να δούμε. Και πραγματικά σε εκείνη την προσευχή, Γιώργο μου, ε, ενώ είχα πολύ μεγάλο ζήλο το 20ήμερο εκείνο, την ημέρα που πήγα εκεί να γονατίσω, ήμουνα, τι να σου πω, απαγοητευμένο ότι δεν θα λάβω πνευμάγιο εκείνη την ημέρα γιατί πήγαμε πολύ μεγάλο ζήλο για να πούνε αλλά κάτι έγινε και μια προστριβή, στεναχωρέθηκε η καρδιά μου και λέω τώρα έτσι όπως είμαι εγώ σιγά μιλάω που είναι Μάγιο, ε, τότε όμως γονάτισα και άρχισα να προσεύχομαι. Εκεί λοιπόν Γιώργο θυμάμαι το χαρακτηριστικό. Αφού πήγε 11 η ώρα, 12 η ώρα, 1 η ώρα και δεν είχα λάβει πνευμάγιο, λέω: Δεν λέω στο Θεό τα εξή λόγια. Θα του πω, λέω του Θεού, ότι του πατά αναγεννήθηκα. Του είπα: υπάρχει και μακούς, και μπορεί να με αναγεννήσει, αναγέννησέ με. Και είδα ότι ο Θεός δεν έκανε συμβούλιο ο πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα να τον αναγεννήσουμε ή όχι. Να, να, να σκεφτούμε πόσα καλά έχει κάνει ή κακά έχει κάνει. Να επέμβουμε ή όχι. Αλλά είδα το Θεό και έρθε αμέσως και επέμβει και στη ζωή μου. Μα αμέσως και με, με, φοβερή δύναμη. Και η αλλαγή ήταν φοβερή στη ζωή μου. Λέω θα πάω ότι θα πω τα ίδια στο Θεό. Ο Θεός μου. Την ήξερε στην Οδό. Την ήξερε στην Οδό. Την ό, λοιπόν ξεκίνησα και λέω: Θεό, ο, ο φίλο μου, μου είπε ότι βαφτίζει με πνεύμα Άγιο. Αν βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, βάπτισε και εμένα. Αλλά ταυτόχρονα την ώρα που το έλεγα, αισθανόμουν μέσα μου ε, την υποκρισία μου. Δηλαδή λέω, μα τι κάνω τώρα, παίζω με τον Θεό. Ταυτόχρονα έλεγα μέσα μου. Και την ώρα που τελειώνω αυτό, λέω, μα τι είναι αυτά που λέω, αφού Θεό σίγουρα βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, τι είναι αυτά που λέω στο Θεό. Και την ώρα που λέω, σίγουρα ο Θεό βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, τι είναι αυτά που λέω στο Θεό, αισθάνομαι το πνεύμα του Θεού, Γιώργο μου, και ήρθε πάνω μου, και παίρνει ο κύριο στο στόμα μου, και αρχίζει ο κύριο να με βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και να μου δίνει γλώσσες πύρινες όπως είναι γραμμένες στο Λόγο του Θεού και χωρίς να γνωρίζω καν ξένα να αρχίζω να μιλάω πάρα πολλές γλώσσες, διαφορετικές γλώσσες. Μάλιστα θυμάμαι τον φως ο Ιφαντίδης ο οποίος ε, ήξερε κάποια γερμανικά και ο πατέρας μου κάποια γερμανικά, ένας άλλος ήξερε κάποια τουρκικά. Και μετά στο τέλο αρχίζαν και μου λέγανε: Ξέρει τι είπε στα τουρκικά, άλλο ξέρει τι είπε στα γερμανικά. Και λέω: Βέβαια, παιδιά, λέγω μόνο ελληνικά, ξέρω πού να ξέρω, πέστε μου εσεί. Και εκεί μου λέγανε ότι έλεγε: ο Θεό είναι έντοξο, ο Θεό είναι μεγάλο, ο Θεό είναι κύριο. Και διάφορα που μου δίνουν το πνεύμα το Άγιο. Ήταν ε, τόσο δυνατό και το βάζουμε με πνεύμα τη Αγίο Γιώργο, που μπορώ να σου πω ότι επί ώρε ολόκληρε δεν μπορούσα να ξαναμιλήσω ελληνικά. Επί ώρε ολόκληρε. Ήθελα να ζητήσω νερό και τα μίλαγα στα ξένα. Ήθελα να συνοηθώ κάτι και έκανα μόνο νοήματα. Η καρδιά μου είχε πλημμυρίσει. Το ποτήριο τη καρδιά μου είχε υπερχυλήσει. Αισθανόμουν με στην ψυχή μου την δύναμη του Αγίου Πνεύματο, την αγαλίαση του Αγίου Πνεύματο. Αισθανόμουν τρομερά, τρομερά, τόσο λέω, τρομερά, τρομερά. Και ξημερώνοντα λοιπόν, εφόσον λα πνευμάγιο, την άλλη μέρα Κυριακή το πρωί, φοβήθηκα μήπω μου έχει φύγει το πνεύμα το Άγιο. Αγωνία λοιπόν, ξυπνώντα, Παίρνω ένα μαξιλαράκι, πάω στη γωνία, γονατίζω, προσεύομαι στον κύριο Ναι, προσεύομαι. Αν έχει το πνεύματάκι με ξαναπληρώνει. Και λέω δόξα Κύριο, λέω. Όταν έρχεται, δεν θέλει. Δε δε, δε, ναι, εσύ κύριε, λέω, είσαι μέσα μου πλέον. Ελληνούγια. Και πράγματι ήταν πάρα πολύ θαυμαστό για το πνεύμα του Θεού μέχρι σήμερα με έχει βοηθήσει. Βέβαια, Γιώργο, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν μα παίρνει και ο χρόνο να, να την πούμε, γιατί η εμπειρία μα με το Χριστό πραγματικά είναι πάρα πολλέ. Ε. Ε, Όμω θα σου πω. Εκείνη την εποχή, κάποια ωραία γεγονότα που συνέβησαν με θεραπείε. Όπω σου είπα, είχα αλοπαικίαση, είχα ψωρίαση και είχα και άλλο ένα που με βασάνιζε πάρα πολύ. Ήταν ο κολλικό του νεφρού. Αυτό αλήθεια σου λέω, η ψωρίαση και η αλοπαικίαση ήταν στεναχώρια μέσα μου που τα είχα. Ο κολλικό του νεφρού όμω, Γιώργο μου, δεν υποφερόταν. Ήταν πόνο που αλήθεια σου λέω, με ε, τον είχα από μικρό παιδάκι. Με έπιανε μια φορά το μήνα, το τρίμηνο, ανάλογα την εποχή και τον καιρό, από μικρό παιδάκι και με πήγαινε νοσοκομείο. Ή μου πατάγαν οβατροπίνε ενέσει, ή μου κάναν γιατροσόφια την εποχή εκείνη, κάτι τούβλα πυρωμένα μου βάζανε εδώ, ζεστέ πετσέτε. Το αριστερό μου πόδι ερχόταν επάνω και τρει άντρε αποκλείεται να μπορούσαν να μου το ανοίξουν. Ήταν τόσο πολύ έντονο ο πόνο που όπου με, όπου με πιάνε με μαζεύανε. Σε καφετέρια ήμουνα, με μαζεύανε, με πήγαινα σπίτι. Ε, στο σχολείο ήμουνα, με πήγαινα στο σπίτι. Στου δρόμου ήμουνα, με πήγαινα σπίτι. Στη δουλειά ήμουνα, με πήγαινα στο σπίτι. Αφόρητη πόνη. Μόνο όποιο έχει περάσει κολλικό νεφρού ξέρετε τι σημαίνει τέτοιο πόνο γύρω. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε και την εκκλησία τη Πετροπόλεω, όλα αυτά στο λέω μέσα σε ένα εξάμηνο μου έχουν συμβεί και πιο νωρί μπορώ να πω τρίμηνο, αλλά επειδή έχουν περάσει και κάποια χρόνια, ας πούμε, εξάμεινο για να είμαστε μέσα. Ε, φτιάχναμε την εκκλησία της Πατροπόλεως την πρώτη τη μικρή και φτιάχναμε τον Άβωνα. Εκεί λοιπόν που φτιάχναμε τον Άβωνα, αισθάνομαι, μου ερχόταν ο πόνος με μία βελονιά. Μόλις ξεκινάει η βελονιά εδώ αριστερά χαμηλά, λέω, όχ Μόνο αυτό με πιάσει, λέω, θα με μαζεύουν πάλι. Πάλι θα με μαζεύουν λέω, εδώ μέσα. Την ώρα λοιπόν που με πιάνει, και αισθάνομαι τον πρώτο τον πόνο, ταυτόχρονα Γιώργο, έρχεται επενθύμηση στο μυαλό μου μέσα και πιστεύω ήταν το πνεύμα του Θεού που λέει ότι και αν ζητήσετε εν τω το του Ιησού Χριστού έχοντες πίστη θέλω κάμι ταύτα λέει η Κύριος. Ούτε έξα τι σημαίνει επίθεση χειρών, ούτε τι σημαίνει ακόμα άλυμα του ελέγχου, πολύ φρέσκο χριστιανό. Το μόνο που θυμάμαι ένα νεαρό, αυθόρμητο, να αγαπάει το Θεό, να ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού, να πιστεύει τα πράγματα του Θεού και να πειραματίζεται κάθε μέρα τον Θεό. Βάζω λοιπόν το χέρι μου μόνο μου εδώ που πάω να... Δεν ήξερα, σου λέω ούτε με επιθεσχυρών, ούτε πρεσβυτέρου, να καλέσει, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Απλά, ωραία, και έτσι όπω του το άκουσα μέσα μου ότι ό,τι και αν ζητήσει τον όνομα του Χριστού, εγώ θα το κάνω, βάζω το χέρι μου εδώ και λέω: Πατέρα, πιστεύω, ει το όνομα του Ισού Χριστού, θέλω να φύγει ο πρόνο αυτό τώρα. Και εκείνο τον ο αισθάνομαι ένα δυνατό κρακ μέσα εδώ και σήμερα είμαι περίπου 26 χρόνια ελευθερωμένος από τότε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί πόναγα αλήθεια πάρα πολύ. Ξέρουν στη γειτονιά και οι γονεί μου ξέρουν για αυτό το μεγάλο θαύμα το οποίο έγινε γιατί με βλέπαν όταν τα πόναγα. Με έπιανε από, από μία ώρα, από μία ώρα ω και 24 ώρε. Βέβαια, συνήθω ήταν από μία ώρα ω 4 με 5 ώρε, αλλά καμιά φορά είχε διάρκεια. Όσο πιο λιγότερο ήταν, τόσο πιο πολύ. Πιο έντονο, πιο έντονο πιο. ήταν. Ναι με θεράπευσε ο κύριο. Αλλά έλατε τώρα που είχαμε και την αλλοπεκίαση και είχαμε και την ψωρίαση. Και είχε και τα μαλλιά και φαινόταν οι τρύπε. Ναι, ε. ε, τώρα τα μπαλώματα φαινόταν, με βλέπανε. Είναι λοιπόν μεσημέρι. Έχουμε περάσει προ το καλοκαιράκι. Μπορεί να είχε περάσει και το καλοκαίρι να πήγαινε Σεπτέμβριο. Η μητέρα μου κοιμάται στο δωμάτιο εδώ δω στο πατρικό, στο μέσα δωμάτιο που είδε προηγουμένω που ήταν των φιλοξενούμενων, που, που ήταν του μεγάλου μου τυγίου. Θα θα πούμε, Έχω δύο γιο. Ένα μου γιο είναι 23 χρονών. Θα φτάσουμε εκεί. Έτσι. Και <laughs> ο είναι 20 χρονών. Λοιπόν, ε, βλέπει η μητέρα μου ένα ενύπνιο. Δεν έχει μπει ακόμα καλά καλά στα πράγματα του, του η μητέρα μου, αλλά την επισκέπτεται ο Χριστός και τη δείχνει ένα ενύπνιο. Δείχνει ένα γήπεδο, και από τη μία μεριά του γήπεδου έρχεται ένα λευκοφορεμένο ψηλό γιατρό, και από την άλλη ερχόμουν εγώ συναντιόμαστε και οι δύο στη σέντρα του γηπέδου. Αυτά μου τα λέει μετέπειτα που μας είπε τι συνέβη. Και την ώρα λοιπόν που συναντιόμαστε στη σέντρα του γηπέδου, απλώνει το χέρι, το βάζει πάνω στο κεφάλι μου και λέει «Κωνσταντίνα Ντουρουντάκη, σήμερα θεραπεύω τον ιό σου». Η μάνα πετάχτηκε από τον ύπνο γιατί ήταν έντονη φωνή. Και Γιώργος το ξύπνιο της άκουσε την ίδια φωνή δύο φορές σαν ένας αντίλαλος που ηχούσε μου λέει σε όλα τα δωμάτια και η φωνή χτύπαγε όλους τους τοίχους. Κωνσταντίνα Ντουρουντάκη, σήμερα θεραπεύω τον ιό Να το αποτέλεσμα γύρω. Το βλέπεις. Το πρόβλημα είναι ότι μεγαλούν. Αμέσως λοιπόν Γιώργο ε, πήρα την θεραπεία. Όταν λέω αμέσως, αμέσως έγινε. Βλέπεις όπως ούτε τα μαλλιά μου. Δόξα τω Θεώ, Πήρα αυτήν τη θεραπεία που δεν μπορούσαν οι γιατροί να με κάνουν καλά. Θυμάμαι ότι έλεγε ο γιατρό Παπαϊωάννου, τον λέγανε, έχει πεθάνει βέβαια. Ο οποίο μου έλεγε ότι κοίταξε τώρα είναι δεδομένο τα μαλλιά σου πλέον θα πέσουν. Ε, όταν λούζεσαι, δεν θέλω ποτέ να λούζεσαι απότομα. Δεν θέλω να στεγνώνει απότομα με την πετσέτα. Θέλω απαλά-απαλά να ακουμπά και όσο προλάβουμε να τα κρατήσουμε τα μαλλιά, γιατί θα πέσουν σίγουρα. Ήταν δεδομένο αυτό μου, δεν είναι αληθέ και τέτοια, αλλά μου λέει αυτά. Απλά πάνε να κάνουν μια ε, επιβράδυνση τη κατάσταση και μιλάμε τώρα πίσω για το 79 έτσι, που ήταν και διαφορετικά η, η, η επιστήμη. επιστήμη. Όμω δόξα τω Θεώ, ο κύριο όπω λέμε, με θεράπευσε τα δε τώρα ψωριά που βάλανε το κορμί. Αυτό, Γιώργο μου, δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο με την έννοια όπως μου έγινε ο κολικός που έβαλα το χέρι μου ή που είδε η μητέρα μου το, το κύριο που με άγγιξε και άκουσε τη φωνή αυτή. Είναι. Αυτό έγινε ακούγοντας το λόγο. Ακούγοντας το λόγο άρχισε να καθαρίζει το σώμα μου. Αλήθεια σου λέω κοίταξε εδώ και τα χέρια μου τα καθαρά. Αυτά ήταν γεμάτο μέσα στην, μέσα στην ψωρίαση. Γεμάτο. Όσοι έχουν αυτή την αρρώστια ξέρουν ότι είναι τα ευαίσθητα σημεία αυτά. Βλέπεις το σώμα μου ούτε σημάδι δεν έχει μείνει. Άρχισα λοιπόν Γιώργο να, καθαρίζει, να με καθαρίζει ο Κύριος και πραγματικά ήταν άλλη μια δυνατή θεραπεία που πήρε από τον Κύριο. Νίκο μου, ο Χριστός σου καθάρισε και την ψυχή, σου καθάρισε και το σώμα. πόλη μακρινή τη γη κάποια γόνια. Είναι ένα απλό ελπίδα βλέμμα σε εκείνον που αγαπά. Ο ουρανό δεν στα σύννεφα ψηλά. Δεν είναι ούτε όνειρο που ήρθε μια βραδιά είναι ένα βλέμμα κατανόηση σε εκείνον που πονά. Ο ουρανό είναι ένα τόπο που βρίσκεται με στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. δει στον ουρανό κοιτά ένα παιδί πόσο απλά και όμορφα ζει κάθε μια στιγμή σε μας ανάμνηση θα μείνουν τα χρόνια της χαρά. Ο ουρανός είναι ένας τόπος, βρίσκεται με στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, ξέρει να αγαπά. Ini karya. βρίσκεται στα αστέρια μακριά Πάρα πολύ εντονό. Ειλικρινά σου μιλάω. Ε, δεν πιστεύω στον Θεό έτσι αόριστα. Πιστεύω στον κύριο, ούτε το πιστεύω γιατί μου έκανε αυτά τα θαύματα. Το πρώτο πράγμα και πιστεύω ότι χρειάζεται να το πούμε αυτό: Ότι ο Θεός δεν θέλει ανθρώπους που να τον πιστεύουν γιατί φοβόνται μην πάνε στην κόλαση, γιατί φοβόνται επειδή είναι άρρωστοι μην πεθάνουν, γιατί φοβόνται ε, μην συμβεί κάτι κακό στη ζωή του. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει αυτό ο φόβο, αλλά όμω ο Θεό θέλει. Να τον πιστεύουμε γιατί μα αγάπησε. Ο φόβο τη αγάπη. Έτσι. Γιατί μα αγάπησε, γιατί έδωσε τον Ιησού Χριστό. Γιατί έχει ο Χριστό το αίμα του. Γιατί πάνω στο Σταυρό του Γκορθά, καθώ καρφώθηκε ο Χριστό και τρέχανε από τα χέρια του το αίμα, από το κεφάλι, από τον το, το, κάθε Στεφάνια τρέχαν το κεφάλι το αίμα, από τα πλευρά του το αίμα, από τα πόδια του το αίμα. Το αίμα αυτό χύθηκε γιατί αγάπησε τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό. Και αυτή την αγάπη του Χριστού την αισθάνηκα μέσα μου και πίστεψα. Και αυτή είναι η τελειότητα. Έτσι ακριβώ. Και πιστεύω ότι επειδή με αγάπησε ο Χριστό είναι αυτό που είπαμε προηγουμένω, ότι ο, ο Θεό ε, όταν ζητά τη βασιλεία των ουρανών, όλα τα άλλα έρχεται και τα προσθέτει. Βλέπει τι ανάγκε μα, βλέπει τι αδυναμίε μα. Αυτή όλε οι ασθένειε που οποίε είχε σε πάνω στον νίκο, ήταν και πιστεύω ότι και όπω μου περιέγραψε όλη τη ζωή σου, ότι και αυτέ οι ασθένειε σε βοηθήσαν να πα κοντά στον Χριστό. Κατέβηκε και πιο χαμηλά. Γιατί σίγουρα όταν έχει γεμάτο το σώμα, όπω είπε, τρεπόζει να μην. Χαμηλώνει, βέβαια. Χαμηλώνει. Και αυτό βέβαια, βέβαια. κάνει και την καρδιά μα να γίνεται πιο απαλή και πιο τρυφερή. Ό, όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Αυτό που με έκανε, δηλαδή, έκανε να ζω πιο καλά το Θεό, Δηλαδή να πιστεύω ότι ο Θεό με ακούει, μιλάει, όταν του μιλάω, μου απαντάει. Δηλαδή αισθανόμουν πολύ τον Θεό μέσα μου. Όταν σου λέω, τον αισθανόμουν μέσα μου και τον αισθάνομαι. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή, δηλαδή ήταν τόσο έντονο αυτό το οποίο ζούσα. Ε, που εγώ στον δρόμο Γιώργο δεν περπάταγα πλέον. Πέταγα. Κυριολεκτικά σου λέω ότι πέταγα. Λέω θα με νομίζανε ότι είμαι εκεί κανένα χαζό, κανένα τρελό. Ε, στον δρόμο δεν μπορούσα να περπατάω φυσικά. Έτρεχα. Έτρεχα γιατί μέσα μου απολάμβανα μία ειρήνη που με έκανε πούπουλο, με έκανε ελεύθερο, με έκανε σαν να πετάω, σαν να μην πατάω στη γη. Έτσι λοιπόν ήταν τα πρώτα μου βήματα με τον Χριστό Γιώργο και πρώτε μου θεραπείε. Και σε έκανε ευτυχισμένο ο Χριστό. Βέβαια και με κάνει, ε. <laughs> δόξα Βέβαια θα μου πεις από τότε μέχρι σήμερα μία πορεία 25 χρονών, 26 χρονών με τον Χριστό. Δεν έχω περάσει στεναχώριες, δεν έχω περάσει θλίψεις. Και στεναχώριες έχω περάσει και θλίψεις έχω περάσει και προβλήματα έχω περάσει. Αλλά λέω έχω περάσει. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό με τον Χριστό. Ότι ό,τι και αν περνάς θλίψη, στεναχώρια, αρρώστια, ε, οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου, μαζί με τον Χριστό όλα είναι λυμένα. Δηλαδή έρχεται το κύμα, αλλά έρχεται και η φωνή του κυρίου που διατάζει να σιωπάσει η θάλασσα και να ησυχάσει και κάθεται το κύμα. Κάθεται το πρόβλημα. Κάθεται η ασθένεια. Γιατί ο Χριστό ακούει, βλέπει και πεβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Και μου θύμισε τώρα ένα πολύ ωραίο εδάφιο που λέει <κυρίζει> εκεί στο λόγο του Θεού ότι είσαι πάντα τα αυτά υπερνικάμε για το αγαπήσαντο σε εμά. Με την αγάπη Έτσι. του Χριστού, Έτσι. όλα αυτά που περιέγραψε μπορούμε να τα νικήσουμε και να είμαστε πάντα νικητέ. Γιατί αυτό εξήλθε, λέει, νικών για να νικήσει. Αμήν. Και, και κοντά στον Χριστό πάντα είμαστε νικητέ. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, Γιώργο. Βέβαια, στην πορεία. Σου χάρισε ο Χριστό και η οικογένεια. Ναι. Αυτό ήταν ένα άλλο μεγάλο θαύμα. Παντρεύτηκα μικρό. Ε, 20 χρονών. Φαντάρωση ήμουν, Γιώργο. Και όπω είπα και φτωχό παιδί έτσι, αλλά ο Κύριος δεν με άφησε μπορώ να πω ότι ήταν μαζί μου πήρα μια γυναίκα η οποία μεγάλωσε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι ηθικό κορίτσι ε, πολλές φορές αναρωτιέμαι αν μου άξιζε εμένα, γιατί αλήθεια το λεφτό δεν το λέω ούτε με δώσει υπερβολή ούτε να δείξω την αγάπη ε, ή το σεβασμό προς το πρόσωπό της αλλά είναι καλύτερη μου, είναι σίγουρο αυτό όμως το κύριο μου τη χάρισε. και μαζί με αυτή μου χάρησε και δύο αγόρια. Έχω τον Βαγγέλη και τον Γιώργο. Ο Βαγγέλη είναι 23 χρονών και ο Γιώργο είναι 20 χρονών. Ο Βαγγέλη ακολούθησε τα βήματά μου δηλαδή. Παντρεύτηκε νωρί, γύρω στα 21. Παντρεύτηκε ο Γιώργο, ο Βαγγέλη και μου χάρισε και μια ωραία εγγόνα. Και έχουμε και μια εγγόνα τώρα την Ποπίτσα που είναι 2 χρονών. Ένα γλυκίτα το μωράκι το οποίο αλήθεια σου λέω, είναι, είναι δώρο Θεού κι αυτό. Το απολαμβάνω, το χαίρομαι και όσο φορέ έρθω κουρασμένο, μόνο όταν πέφτει πάνω μου και με αγκαλιάζει. Ξεκουράζει. Ξεκουράζουμε εδώ, Θεό. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που θέλει και ο Θεό. Ε, λέει ότι ο Θεό κατοικίζει μεμονωμένου σε οικογένεια. Του αρέσει το Θεό η οικογένεια. Γι' αυτό ο Θεό ευλογεί την οικογένεια. Γι' αυτό ο Θεό συμπαραστέκεται στην οικογένεια. Δεν είναι εύκολο να στηριχθεί μια οικογένεια. Δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί μια οικογένεια. Μια οικογένεια θέλει ε, κότσια. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καταστάσει, υπάρχουν η πίεση τη ζωή σήμερα, η, η ρυθμή είναι διαφορετική. Χωρί το Θεό, εγώ απορώ. Πώ ζουν σήμερα άνθρωποι και μπορούν να προχωράνε και να κάνουν οικογένειε χωρί να έχουν το Χριστό στη ζωή του. Αυτό το λέω με, με πλήρη γνώση, και Γιώργο. Και απορώ, μπορεί, δηλαδή, ειλικρινά. Και μπορεί, Νίκο, φαινομενικά να βλέπουμε ανθρώπου που να νομίζουμε ότι είναι ευτυχισμένοι. Αλλά αν δεν υπάρχει ο Χριστό μέσα στο σπίτι, Έτσι. δεν υπάρχει ευτυχία Έτσι. και το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε. Και το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι, Γιώργο μου. Βέβαια, οι εμπειρίε μου δεν σταματήσαν με τον Χριστό. Είναι πάρα πολλέ και δεν σταματάνε ποτέ εμπειρίε με τον Χριστό. Πιστεύω για κάθε άνθρωπο του Θεού. Θυμάμαι να σου πω άλλη μια περίπτωση που είχα μία από τι, γιατί λέγαμε τι ευτυχίε, χαρέ. Να σου πω και μία μέρα που πέρασα μία τραγική κατάσταση, αλλά που ο Θεό μου ήταν μαζί μου. Ήταν όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μου, ε, ο Γιώργο μα, όπου ήταν περίπου 10 ημερών ηλικία ήταν ηλικία. Ε, το παιδί, Γιώργο, όπως το είχαμε στο, ε, στο καναπέ, ε, για κάποια στιγμή δευτερολέπτων κάτι πήγε η υπόπη η ε, σύζυγό μου, δηλαδή πήγε στο, στο νηπτήρα κάτι να κάνει μια δουλειά. Ε, εγώ πήγα να πιάσω το άλλο το παιδί που ήταν τριόχρονο ο Βαγγέλης μας και την ώρα που για δευτερόλεπτα αφαιρεθήκαμε λίγο το παιδί, το παιδί έκανε εμετό. Έβγαλε το γάλα και έπαθε αναρρόφηση. <κυρίζει> Γιώργο μου, εγώ το είδα με τα μάτια μου και μόνο ο Θεός μου γνωρίζει ότι ό,τι που είναι αλήθεια. Το παιδί έφυγε από τη ζωή. Έπαθε αναρρόφηση, το γύρισα ένα τέταρτο με 20 λεπτά αγωνιούσα και προσπαθούσα μαζί με τη γυναίκα μου να το συνεφέρουμε. Το είχα ανάποδα με τα πόδια. Το χτύπαγα στην πλάτη, παιδί κι εγώ. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έτσι είχα ακούσει, έτσι είχα μάθει, έτσι έκανα. Και το παιδί κάποια στιγμή έβγαλε ένα σαλάκι, χάθηκαν τα ματάκια του. Οι κόρε έμεινε μόνο το άσπρο, μελάνια σε όλο έγινε μαύρο, με λιτζανί και κάνει ένα τέτοιο. Και μένει. Την ώρα που έμεινε, Γιώργο, κύριο είναι ο μόνος που με βλέπει εκείνη την ώρα. Είναι ο μόνος που με ακούει. Και είναι ο μόνος που ξέρει τι νιώθω μέσα. Αισθάνομαι μια κραυγή και βγαίνει μέσα από εδώ. Το στομάχι μέσα εδώ. Μέσα από εδώ βγαίνει μια κραυγή που δεν ήταν <coughs> δική μου, δεν ξέρω. Μέσα από εδώ. Βγήκε μια κραυγή η οποία φώναξε Ιησού. Δεν ξέρω τι διάρκεια έχει. Μόνο αυτό Γιώργο. Και ξαφνικά το παιδί ενώ είχε φύγει και είχε μελανιάσει και Έτρεχε μόνο το σαλάκι και είχε γυρίσει έτσι. Ξαφνικά κάνει μία έτσι και ανοίγει τα μάτια του. Ταυτόχρονα είχαμε ειδοποίησει έναν γνωστό μα, εδώ αδερφό, τον αφότο Σπινάκη, να έρθει γιατί δεν είχα και αμάξι να πάμε στο νοσοκομείο. Ήρθε λαχανιασμένο επάνω με τη γυναίκα του. Κατεβαίνουμε όλοι μαζί. Πάμε στο μευτήριο που έχουμε εδώ στην περιοχή του Σκληρού. Μπαίνουμε μέσα γρήγορα. Τρέχει η Μέα έξω. Τη λέμε τι συμβαίνει, πιάνει, καθαρίζει το παιδί μέσα με το δάχτυλο και με ένα πανί, πώ το, φτιάξανε φτιάξαν εκεί. Εγώ μου ήξερα ακριβώ τι είχε συμβεί. Αυτή μου λέει, ίσα που το γλιτώσατε. Εγώ μου ήξερα τι είχε ακριβώ συμβεί. Και αυτή η κραυγή του πόνου που βγήκε μέσα από την ψυχή μου, την άκουσε ο Θεό μου. Εγώ στη γη εκείνο στον ουρανό. Αλλά τη φωνή μου την άκουσε αμέσω. Και την επέμβασή του την έκανε αμέσως. Ήταν μια άλλη δυνατή εμπειρία στη ζωή μου αυτή με τον Θεό. Και αυτό ο Γιώργο που εγώ τώρα, ο Ικοσάρη, που σε λίγο, μου, σε λίγο θα μου φύγει και φαντάρο, αυτό το παιδί το ανέστησε ο κύριο για δεύτερη φορά όταν ήταν 8 ώρων. Μία όταν αναγεννήθηκε και μία όταν ήταν 8 ημερών. Και λέω 8 ώρων. 8 ημερών. Άλλη μια δυνατή εμπειρία πάλι που υπήρχε Γιώργο ήταν με το Βαγγέλη μου που ήταν 3,5 με 4 χρονών, δεν θα ήταν παραπάνω, πως ο Κύριος του έδειξε σε όραση όλη τη Σταύρωση. Διάβαζα τη γραφή μου στο γραφείο μου και είχα μια εικονογραφημένη γραφή του Τρεμπέλα που είχε κάποιες εικόνες μέσα και την ώρα που γυρνάω έχει τη Σταύρωση. Και έρχεται το μικρό το παιδί ο Βαγγελάκης και μου λέει μπαμπά μου λέει ο Θεός μου. Μιλάει, ξέρει τώρα. Ναι, 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 Λέω, παιδί μου, λέω, Πού ξέρεις εσύ. Ναι μπαμπά μου λέει. Τός είναι ο θεός μου. Θεός μου. Και το πήγανε κάτι κακή. Στο λέω έτσι πώς μου τα έλεγε. Και είχανε τύχε, είχανε ε, πώς μου το έλεγε. Όχι τρίχες. Μου το έλεγε κάπω ε, κάπως σαν σπάγκους κάτι. Κορδόνια κάτι. Και είχε εδώ πέρα λέει. Τρίχες, τρίχες έτσι εδώ. Και το τυπάγανε το Θεό μου. Και του τα βάγανε εδώ, του, του, του τα βάγανε τύχες, τύχες του τα βάγαν. Και λέω, κυρία μου, τι μου λέει τώρα αυτός. Και λέω, και τι έκανε παιδί μου, πώς ήταν, τι Τι έγινε. Ήτανε μπαμπά μου κάτι κακή και τον ευθύνανε και του τα βάγανε τα γένια και εκείνο λέω μετά του βάλασε ένα τσίλο μεγάλο και τον έβαλανε ψηλά. Εγώ το θέλω να τον μπερδέψω. Τι μου λέει τώρα, από φαντασία, του το παιδί, τι μου λέει. Και λέω, παιδί μου, τι φοράει, φοράει κουστούμι σαν τον μπαμπά. Γιατί μου λέει και τέχανε μπογιές, μπαμπαμ, μπογιές. Λέω για να σου δείξω τι χρώμα. Του δείχνα το κίτρινο, αυτό ήταν, όχι. Του δείχνα το μπλε, αυτό ήταν, όχι. Του δείχνα το πράσινο, αυτό ήταν, όχι. Του δείχνω το κόκκινο, γιατί ήξερα εγώ τι εννοούσε. Ναι, μπαμπά μου, τέτοιε ήταν εμπογέ. Και το είχε γιο, γιατί λέει του χεού μου, λέει του κάνανε έτσι και το είχε εμπογέ. Και είχαν τύχε, τύχε, τα βάγανε τι τύχε. Και του λέω τι φοράγε, τι κουστούμι φοράγε, του λέω. Δεν είναι φοράγε ο κουστούμι, πιμπιλίνο φοράγε. Και λέω τι έκανε μετά. Τον ανεβάσανε λέει ψηλά. Και μου λέει τα χεάκια του μπογέ. Και πήγε λέει, για να σου τα λέω τώρα πως θέλει, πήγε έξω λέει από τις πόρτες των σπιτιών, αλλά μοροδίστηκα κατάλληλα και με το χέρι του έβαφε έξω από κάθε πόρτα και άνοιξε ένα μεγάλο βιβλίο και εκεί έλεγε εγώ γράφω. Εγώ βέβαια καταλαβαίνεις η αγωνία μου πλέον καταλαβαίνοντας ότι ο κύριος τον είχε επισκεφθεί γιατί λέω πού το είδες στον ύμνο Όχι μπαμπάκια, μπαμπάκα μου λέει τσιμόμουν αλλά τα ματάτσια μου ήταν ανοιχτά. εγώ λέει κοιμόμουν αλλά ήταν ανοιχτά τα μάτια μου. Τα έβλεπα. Και του λέω, Σου είπε να μου πει τίποτα. Όχι, μα αγωνία μου, δεν και είπε να πει. <laughs> Όχι, μου λέει, μπαμπά μου λέει. Μόνο ένα μεγάλο βιβλίο και λέει, Εγώ γράφω. Βέβαια τώρα στα λέω, εν συντομία ενό λεπτού. Φαντάσου Φαντάζομαι ότι μου τα έλεγε Γιώργο αναλυτικότατα. Όπω περιγράφει ο λόγο του Θεού τη Σταύρωση από την ώρα που πήραν τον κύριο από το Πρετόριο μέχρι την ώρα που τον ανεβάσαν στο Σταυρό και τον εκαρφώσανε, και ότι μετά από εκεί με το αίμα του πήγαινε και έβαφε του παραστάτε του σπιτιού, όπω λέει στην, βέβαια, στην παλιά διαθήκη που συμβόλιζε τότε. Και ότι έχει το βιβλίο τη ζωή και το οποίο το έγραφε. Περιτώ να σου πω ότι είχα μείνει εκστατικός, ήταν φοβερή εμπειρία για μένα. Άλλο να το λέω εγώ, άλλο να το λε και άλλο να το ακούσω από το στόμα ενό ε, παιδιού τεσσάρων χρόνων. Ε, ε, ε. και, όλες, και όλα τα άλλα τα χρόνια, δόξα τω Θεώ, ο Θεό μέχρι σήμερα μα έχει κρατήσει, μα έχει ευλογήσει. Ευχαριστώ τον Θεό, με τη στη δουλειά μου. Ε, πλέον έχω δική μου επιχείρηση. Ο Θεό επέτρεψε, μου βοηθάει και έχω μια επιχείρηση όπου δουλεύουν και αρκετά άτομα. Ε, και όλα αυτά από το μηδέν, Γιώργο μου. Από το μηδέν, από το τίποτα. Ε, Πάντοτε ο Θεό έβλεπα το χέρι του Θεού και βλέπω το χέρι του Θεού να εργάζεται στη ζωή μου. Οι εμπειρίε είναι τελείωτε. Τι να σου μιλήσω, τώρα, να σου πω. Ο Θεό έχει κάνει και, και διάφορε εμπειρίε. Είμαστε ένα ανοιχτό βιβλίο το οποίο καθημερινά ο Θεό έρχεται και γράφει με στη ζωή μα. Νόξε το Θεό. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό Νίκο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι η σκέψη σου τώρα. Σκέψη μου ποια είναι. Σήμερα, Πρώτη, ναι, σήμερα. Ε, εί, είμαι κατασταλλαγμένο πιο πολύ. Δηλαδή. Ε, άλλο ο νεαρό, ο αυθόρμητο που πιστεύει στον Χριστό, 18 χρονών, ζηλωτή για το έργο του Θεού, γιατί αγαπούσα το έργο του Θεού. Σήμερα είμαι κατασταλαγμένο. Είμαι 44 χρονών πλέον και μπορώ να σου πω ότι πιο ουσιαστικά και ο λόγο μου είναι ακόμα πιο βαρύ πλέον τώρα και για αυτό που λέω, αλλά και για αυτό που πιστεύω μέσα μου, ότι χωρί τον Χριστό δεν υπάρχει τίποτα. Ο Χριστός είναι όλη η ζωή. Και αυτό που έχω ε, αισθάνομαι Γιώργο είναι ότι όσο καλύτερη σχέση έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, τόσο πιο ευτυχισμένος και πιο σταθερός γίνεται. Όσο ο άνθρωπος πλησιάζει πιο κοντά στον Θεό, τόσο πιο πολύ γνωρίζει το μεγαλείο του Θεού. Και όσο πιο πολλές δυσκολίες περνάει ο άνθρωπος του Θεού μέσα από τη χριστιανική πορεία, τόσο πιο πολύ μαθαίνει να αντριώνεται στην πίστη και πραγματικά να καταλαβαίνει ότι έχει έναν Θεό που πάνω απ' όλα τον αγαπάει έναν Θεό που τον ευλέπει, έναν Θεό που τον ε... καταλαβαίνει και επεμβαίνει στη ζωή του. Χωρίς τον Χριστό, για να σου ολοκληρώσω, ζωή δεν υπάρχει. Το... Το λέω με πλήρη επίγνωση, μόνο με τον Ιησού Χριστό μπορεί ο άνθρωπος να έχει πηξίδα καλή, να έχει μια ρότα ευθεία και να βγει στην όχθη αντίπερα σε αυτή την οποία έχει βάλει στόχο. Και στόχος πρέπει να είναι η αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή δεν βγαίνει με τα καλά έργα των ανθρώπων, αλλά βγαίνει με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο που είπε, γιατί Νίκο δεν θα μα κρατήσει κοντά στο Χριστό ούτε οι θεραπείε που θα λάβουμε, ούτε τα μεγαλεία που μπορεί να μα δείξει ο Θεό, αλλά εκείνο που θα μα κρατάει κοντά του πάντοτε είναι αυτό που είπε στο ένα, η πίστη, και το άλλο είναι η αγάπη προ το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ναι, λέγομαι, αυτό είναι. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος φίλες και φίλοι. Ακούσαμε την πολύ ωραία ομολογία του Νίκου Τουρουντάκη. Μια ομολογία πίστεως που βγήκε μέσα από την καρδιά του, μέσα από την ψυχή του. Πως ο Θεός τον κάλεσε από μικρό παιδί, από έξι χρονών που ήταν εκεί στο ποτάμι. Και πως από τότε μέχρι σήμερα κρατάει το χέρι του και τον οδηγεί στην αιώνια ζωή. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με μια νέα ομολογία.